Την απόγνωσή του για την κατάσταση του αγροτικού κόσμου εξέφρασε σήμερα ο πρόεδρο του αγροτικού συνεταιρισμού Βόλου Νικήτα Πρίντζο, ο οποίο κάλεσε την πολιτεία να ενεργοποιηθεί άμεσα ώστε να αποτρέψει ένα σκηνικό που απέχει ελάχιστα από το να καταστεί μη αναστρέψιμο. Κραυγή αυγωνία βγάζω. Κάποιοι μπορεί να πω ότι κινδυνολογώ. Εδώ είμαι να μου το πούν, να το καταλάβω. Να ζητήσω συγγνώμη και να πω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Φωνάζαμε και την συμφωνία της ΣΕΤΑ. Μας λιδωρούσαμε. Έφυγε από τον Καναδά, πάει στη Βόρεια Αφρική, πάει στη Σιγκαπούρη, πάει δεν ξέρω πού σε άλλες χώρες, η ίδια συμφωνία, φτάνει στην Ευρώπη, τιμές φέτας, από την οποία επηρεάζεται αποκλειστικά και μόνο το εγώ γάλα. Τέσσερα ευρώ παραδίδεται η ελληνική φέτα αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο και στη Γερμανία. Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι αυτά, αυτή είναι η, η, η φυσιολογική εξέλιξη. Όταν θες τέσσερα κιλά γάλα για να φτιάξεις ένα κιλό τυρί. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου, η φετινή χρονιά είναι τόσο δύσκολη ώστε θα επηρεάσει αρνητικά το μέλλον του αγροτικού κόσμου. Ο κ. Σπρίτζος επισκέφθηκε το προηγούμενο διάστημα δεκάδες χωριά του Θεσσαλικού Κάμπου. Παντού τα προβλήματα είναι ίδια και η κατάσταση απελπιστική λόγω της κατακόρυφης πτώσης στις τιμές των προϊόντων. Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν ξέρω αν είναι αναστρέψιμη. Έχουν απομειωθεί τα πάντα. Και επειδή οι κουβέντες οι οποίες λέω είναι πολύ βαριές, πρέπει να το αιτιολογήσω. Πιστεύει κανείς πραγματικά με 70 λεπτά στο πρόβιο το γάλα και 40 στο αγελαδινό ότι μπορεί να επιβιώσει την οτροφία. Πιστεύει κανεί ότι με 13 λεπτά στο κρυθάρι και 16 στο σιτάρι μπορεί να ζήσει ο αγρότη στο χωριό του να καλλιεργήσει, να παράγει, να ζήσει στην οικογένειά του. Ο πρόεδρο του αγροτικού συνεταιρισμού Βόλιο επέκρινε το πολιτικό σύστημα, καθώ όπω είπε, αγνοεί με προκλητικό τρόπο όλε τι προτάσει των συνεταιριστών για βελτίωση τη κατάσταση στον αγροτικό τομέα. Ταυτόχρονα, απίθυνε πρόσκληση σε υπουργού, βουλευτέ και κόμματα να επισκεφθούν τα χωριά και να συζητήσουν με του αγρότε παράκληση υποβάλλω σε όλους τους πολιτικούς, στους φορείς, στους εκπροσώπους των κομμάτων. Να επισκεφθούν τα χωριά, να βιώσουν την κατάσταση, να δουν αυτά τα οποία λέω εγώ, τα οποία είναι τραγικά και εξωφρενικά, ότι κάνω λάθος, να ζητήσω συγγνώμη. Να μου πούν ποια προοπτική έχει αυτή η χώρα. Στον, στον ευαίσθητο αυτόν τομέα της εθνικής οικονομίας, ο οποίος είναι βέβαιο, ότι μπορεί να βοηθήσει τη χώρα να βγει από την κρίση. Ποια προοπτική έχει. Ποιοι νέοι θα μείνουν στα χωριά. Ξεκίνησαν κάποια παιδιά κάτι να κάνουνε. Μακάρι να διαψευστώ, δεν θα κάνουν τίποτα. Γιατί δεν θα κάνουν τίποτα. Διότι δεν έχουν αρρωγό την πολιτεία. Η πολιτεία δεν βοηθάει.